Τώρα θα δείτε και θα καταλάβετε γιατί δεν αφήνω ανοιχτά τα σχόλια. Γιατί η κάθε μεγαλοφία αφήνει από μια κουτσουλιά και μάλιστα είναι ορθόγραφη, και μετά εγώ θα πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντα. Και βασικά πρέπει να ξεδιπλώσω όλα τα διδάγματα του διαφωτισμού. Να εδώ ο τύπο μου έχει γράψει, όμω και πάλι επειδή δεν πιστεύει εσύ, σεβάσου του άλλου που πιστεύουν. Ούτε εγώ είμαι καλό χριστιανό, αλλά σέβομαι όλε τι θρησκείε και του άθεου. Και μετά γράφει κάτι για το Ισλάμ, γιατί δεν λέω. Εν το, το σταυροκόπημα πτήση βρίσκεται μετά από ανάρτησή μου με σταντάπ για το Ισλάμ και μετά το σταυροκόπημα πτήση ακολουθεί ανάρτησή μου για τη Γερμανία και τον αστυνομικό που σκοτώθηκε τον Αυγανό Σβήνο δεν το είχα δει. Λάθο, συγγνώμη. Πάλι καλά, αυτό είναι καλούλη. Ανορθόγραφα βέβαια. Και μετά από 30-40 πώ ακολουθεί δεύτερο ανορθόγραφο και μου γράφει γιατί να μην έχει θυμό κι αυτό. Και άμα σου πει κάποιο για το τέτοιο τη μάνα σου, εσύ γιατί να θυμώσει και αυτά τα διάφορα τα χαζά που νομίζω ότι είναι επιχείρημα. Στο μεταξύ, εγώ δεν θα είχα κανένα θυμό για τη μάνα μου, επειδή ένα βλαμμένο γράφει ότι θέλει το φουμπού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μάνα μου είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ο Θεό δεν είναι. Αλλιώ σα κάνει μήνυση ο ίδιο. Γιατί εμένα αν παρεξηγηθεί μάνα μου θα του κάνει εκείνη η ίδια. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όμω οι χριστιανοταλιμπάν είναι ότι το Θεό δεν μπορούμε να τον έχουμε περιβάλει με την αξία του ένομ Αγαθού. Και αυτό διότι ο Θεό δεν έχει ανάγκη τη στήριξη του εισαγγελέα για να επιβεβαιώσει την παρουσία του. Ούτε μπορεί φυσικά να θεωρηθεί ένομο αγαθό, αφού αυτό είναι η αρχή και το τέλο όλων των ένομων αγαθών. Αν υπάρχει. Δηλαδή, όποιο βρίζει το Θεό, ενδεχομένω μπορεί και να πάει στην κόλαση. Φυλακή όμω αποκλείεται. Τώρα, ένα τρίτο άλλο post, από τα πολλά, ανακαλύπτει γι' αυτό ότι αυτά τα λέω τώρα, ενώ η παράσταση είναι από το 2011. Ούτε βλέπουν τι βλέπουν. Τώρα και άθεο. Και ο άλλο το παντάει, η άθεια είναι διαβασμένη. Ο τελευταίο που έβαλα ενδεικτικά, μάλλον είναι με το μέρο μου. Δεν είμαι και σίγουρο, αλλά έτσι νομίζω. Ένα άλλο μου έχει γράψει ότι θα χάσω το κοινό από του πιστού, Εν τω μεταξύ, πιστοί είναι και αυτοί που γελούν από κάτω. Αλλά πιστοί χωρί ανασφάλεια προφανώ. Γιατί εσεί που φοβάστε μήπω πάθει κάτι ο Θεό σας από αυτά που λέω εγώ, μάλλον τον προσβάλλετε τον παντοδύναμο. Ή δεν θεωρείτε ότι είναι παντοδύναμο. Και γενικώ καταλάβατε γιατί δεν αφήνω ανοιχτά τα σχόλια. Για να μην κάνω αυτό συνέχεια και χαλάσω το recycle bin, ρε, χαφήφιδες.